Gracias. Ονομάζομαι Αντωνία Λεβέστη και μαζί με τις συμμαθητριές μου, Κυριακή Κουβέλ και Τεταφυλιά Βλάχου, θα σας κάνω μια ιστορική περιήγηση των οικισμών του πρώην Δήμου Αρτεμισίου από το Λυκείο Βουβών. Ασμήνιο Βόρεια Συνοχής. Το Ασμήνιο βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια και είναι ένα γραφικό χωριό μόλις 8,7 χιλιόμετρα ανατολικά από την Ιστιαία. Βρίσκεται κυριολεκτικά μέσα στη φύση, με στενά δρομάκια και πολλά σπίτια διατηρημένα και ανακλεισμένα από τον 18ο αιώνα. Τα τελευταία χρόνια το χωριό, καθώς και η ευρύτερη περιοχή, αποτελεί καλοκαιρινό θέρετρο και παρουσιάζει ικανοποιητική τουριστική ανάπτυξη. Για την προέλευση του ονόματος Ασμήνιο υπάρχουν δύο εκδοχές. Η πρώτη αναφέρει πως όταν οι Τούρκοι έβαλαν φωτιά σε όλα τα χωριά της περιοχής, φτάνοντας εδώ, είπαν Ασμήνη και δεν το έκαψαν. Μια άλλη εκδοχή υποστηρίζει ότι το όνομα Ασμήνη οφείλεται στη βασίλισσα Ισμήνη που είχε καταφύγει εδώ. Επίσης, το χωριό είχε περιοχές που τις ονόμασαν λιβάρια, με πολλές ποτοκές, δηλαδή βούρνες. Έτσι, μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται από τους κατοίκους ως δεύτερη ονομασία και το όνομα ποτόκι. Σύμφωνα με αρχαιολογικές έρευνες, το Ασμήνιο κατοικήθηκε για πρώτη φορά κατά την νεότερη νεολιθική περίοδο. Αρχικά σε άλλο σημείο, πιο μακριά από τη θάλασσα, στο λεγόμενο παλιό Ασμήνη, όπου ερείπια του, όπως η πλατεία και η εκκλησία, σώζονταν μέχρι και τα τελευταία χρόνια. Αργότερα πουλήθηκε σε ιδιώτη και κατεδαφίστηκε ολοσχερός. Έπειτα όμως από την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Τούρκους, άρχισαν σιγά σιγά να κατεβαίνουν πιο κοντά στη θάλασσα, εκεί όπου βρίσκεται και σήμερα. Το Ασμήνιο είναι ένα πανέμορφο και γραφικό χωριό που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Όλο το βουνό καλύπτεται από ένα καταπράσινο δάσος που σε ορισμένα σημεία ακουπά τη θάλασσα. Το μικρό λιμανάκι και η μικρή έκταση αμμό της παραλία το καλοκαίρι σφίζουν από ζωή, από τους ίδιους τους κατοίκους, αλλά και από τουρίστες. Το βράδυ, τα ταβερνάκια του λιμανιού είναι κατάμεστα από κόσμο που γεύεται τα παραδοσιακά φαγητά της περιοχής και όχι μόνο. Πολύ κοντά στην παραλία βρίσκεται και η κεντρική εκκλησία, ο ιερός ναός του Αγίου Νικολάου. Το κέντρο του χωριού διασχίζει η Εθνική Οδός και ακριβώς δίπλα συναντά κανείς την όμορφη και καταπράσινη πλατεία του χωριού, που γύρω της βρίσκονται αρκετά μαγαζιά. Ακολουθεί συνέντευξη από τον κύριο Πετσεπέ, κάτοικο του χωριού. Πώς θυμάστε το χωριό παλιότερα? Ήταν ένα ήσυχο χωριό, οι κάτοικοι ασχολούνταν κυρίως με την γεωργία και την αλληλεία και πολύ λίγοι με την κτηνοτροφία. Το χωριό δεν είχε άσφαλτο, ήταν όλο χωματόδρομο. Το σχολείο ήταν διθέσιο, αλλά πάντα λειτουργούσε ως μονοθέσιο. Τα παιδιά ήταν κάπου στα 160 με 150 ανάλογα, γιατί τότε έμειναν και στην ίδια τάξη, δεν προάγονταν. Το χωριό ήταν ήσυχο, ενωμένο και στις χαρές και στις λύπες ήταν όλοι μαζί. Είχε την ίδια εικόνα που έχει σήμερα? Όχι, είχε πολύ παλιά κτίρια. Εδώ κατέβηκε από το 1928 από το παλιό Ασμήνη και τα σπίτια ήταν όλα λασπόχτιστα και χαμηλά. Σιγά σιγά από το 1960 και μετά άρχισε να οικοδομείται και να γίνεται αυτό που έχει γίνει σήμερα, με μεγάλα και σύγχρονα σπίτια. Πώς θυμάστε τα κεντρικά σημεία του χωριού? Η πλατεία ήταν η μισή, η μικρή, δεν ήταν στρωμένη, είχε μόνο χώμα, είχε στη μέση ένα μεγάλο ευτάλεπτο και γύρω-γύρω είχε άγριες ακακίες που και αργότερα αντικαταστήθηκαν από ήμερες. Εκεί γίνονταν τα πανηγύρια του χωριού, γάμοι πολλές φορές και εκεί συγκεντρώνονταν οι γιορτές του δημοτικού σχολείου όπως 25 Μαρτίου. Είναι ζωντανό σαν χωριό? Σαν χωριό, ναι, είναι αρκετά ζωντανό γιατί κρατάει ακόμα τις παραδόσεις, έχει τα πανηγύρια του και το καλοκαίρι έχει κίνηση από τον τουρισμό. Με τι ασχολούνται οι κάτοικοι? Οι κάτοικοι, ακόμα και σήμερα, όσο που των πλήστων είναι γεωργοί, επειδή έχουμε και τον κάπο, ο οποίος είναι πολύ έφορος, αλλά και ναυτικοί. Οι κτηνοτρόφοι είναι πάρα πολύ λίγοι, μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ποιες είναι οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους? Παλιότερα οι άνθρωποι ήταν πιο ιδεμένοι και συγγενικά και φιλικά και γειτονικά. Σήμερα η εξέλιξη έχει γίνει τέτοια που όσο να απομακρυνόμαστε. Υπήρχαν πολιτιστικά δρόμενα παλιά? Όχι πολύ παλιά, αλλά υπήρχαν οι χωροσπερίδες που έκανε η κοινότητα και κάποιες γιορτές που γίνονταν στην πλατεία. Τώρα έχει περισσότερο. Πώς είναι οι χειμώνες και πώς τα καλοκαίρια εδώ στο χωριό? Τα καλοκαίρια έχουμε τον τουρισμό και εμείς οι ντόπιοι βγαίνουμε έξω, πάμε βόλτες στο πεδίο, στη θάλασσα κλπ. Το χειμώνα δεν έχει τίποτα. Καθόμαστε στο σπίτι ή στο καφενείο. Πεδίο Βόρειας Εύβοιας. Το Πευκή αναπτύχθηκε μετά τη δεκαετία του 1960. Αρχικά τα πρώτα σπίτια ήταν καλύβες των ψαράδων της περιοχής, ενώ το έδαφος ήταν ελώδες και τα πεύκα διάσπαρτα μέχρι την παραλία. Θρύλοι των κατοίκων, αλλά και η αρχαιολογική έρευνα, επιβεβαιώνουν ότι σε λόγο κοντά στο Πευκή βρισκόταν ο ναός της θεάς Αθένας.
ατέλειος. Ανοιχτά μπροστά στην άδεια του χωριού, όπως και στο μήκος όλης της ακτογραμμής των χωριών βασιλικά, απλώνεται ο χώρος στον οποίο έλαβε χώρα η ιστορική ναυμαχία μεταξύ Ελλήνων και Περσών, γνωστή και ως ναυμαχία του Αρτεμισίου. Το Πευκί είναι παραθαλάσσιο θέρετρο που συνδυάζει το γαλάζιο της θάλασσας με το πράσινο των Πεύκων, από τα οποία έχει πάρει το όνομά του. Έχει μια αρκετά μεγάλη σε μήκος παραλία που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Στην πλάση και στη θάλασσα υπάρχουν βότσαλα και ψηλή άμμος. Εδώ θα ζήσετε ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, βλέποντας τον ήλιο να καθρεφτίζεται στη θάλασσα, χρωματίζοντάς την με φανταστικές αποχρώσεις. Το Πευκί θεωρείται ιδανικός προορισμός για κάθε επισκέπτη, ιδιαίτερα για όσους επιθυμούν οικογενειακές διακοπές. Παρέχει τη δυνατότητα χαλάρωσης και ξενιαστιάς, διασκέδασης και δραστηριότητας στη φύση. Υπάρχουν ταβέρνες, εστιατόρια, ουζερί, καφετέρειες, μπαρ, μίνι μάρκετ, φούρνο, φαρμακεία και κέντρο τύπου. Τα παιδιά σας μπορούν να παίζουν στις παιδικές χαρές κατά μήκος της παραλίας. Πολλές πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες διοργανώνονται στους καλοκαιρινούς μήνες. Ιδανική είναι η θέση που βρίσκεται το Πευκί, διότι προσφέρεται και για εξορμήσεις σε κοντινές ή μακρινές παραλίες, μοναστήρια, εκκλησίες και για επίσκεψη σε μουσεία αρχαιολογικούς χώρους. Επίσης, μπορείτε να κάνετε μια μονοήμερη κρουαζιέρα στην κοσμοπολίτη Κισκιάφου. Ακόμη δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στη δυνατότητα που σας παρέχει το Πευκί για μαθήματα σε θαλάσσια σπορ. Εδώ μπορείτε να εκπαιδευτείτε παράλληλα από ειδικούς δασκάλους σέρφινγκ, αποκτώντας πολλές νέες εμπειρίες στα καταγάλωνα νερά των ακτών της Βόρειας Εύβοιας. Αρτεμίσιο Βόρειας Εύβοιας. Η περιοχή αυτή φέρνει κατευθείαν στο μυαλό μας την ναυμαχία του Αρτεμισίου, που διεξήχθη στη θάλασσα μπροστά από το μόνιμο ακροτήριο μεταξύ Ελλήνων και Περσών. Η θαλάσσια αυτή σύγκρουση έγινε κατά τη δεύτερη περσική εισβολή τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 480 π.Χ. στο Αρτεμίσιο της Εύβοιας. Η μάχη είχε διάρκεια, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, τρεις μέρες και διεξήχθη παράλληλα με τη μάχη των Θερμοπυλών. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στην περιοχή του Αρτεμισίου, οι παίκτες είχαν αγκυροβολήσει απέναντι από τα ελληνικά πλοία στη σημερινή άμμουσο, γεγονός που προκάλεσε την καταστροφή 15 περσικών πλοίων που βρέθηκαν σε ελληνικές γραμμές. Ωστόσο, η απώλεια αυτή δεν έδειξε σε καμία περίπτωση το ηθικό των Περσών, οι οποίοι είχαν τριπλάσιο αριθμό πλοίων από αυτών των Ελλήνων. Την τρίτη και τελευταία μέρα των συγκρούσεων ήταν που οι Έλληνες συντήθηκαν στις Θερμοπύλες και αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν και από το Αρτεμίσιο. Σήμερα στην ονομασία Αρτεμίσιο έχει ένα μικρό, την ονομασία Αρτεμίσιο έχει ένα μικρό χωριό 12 χιλιόμετρα ανατολικά της Ιστιαίας. Το Αρτεμίσιο, όπως και το υπόλοιπο νησί της Εύβοιας, γνώρισε πολλούς κατακτητές. Από τον τουρκικό ζυγό προέρχεται και η παλαιότερη ονομασία του χωριού Κουρβάτσι, ξυλοκόπημα, ενώ το 1926 πήρε την οριστική του ονομασία ως Αρτεμίσιο, προς τιμή της θεάς Αρτέμιδος, επειδή στην περιοχή υπήρχε νεός αφιερωμένος στη θεά. Τα τελευταία χρόνια το χωριό έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη εξαιτίας του τουρισμού που δέχονται οι γύρω περιοχές και κυρίως το Πευκί. Βέβαια, το χωριό έχει κρατήσει τους παραδοσιακούς του ρυθμούς, ενώ ακόμα σώζονται και διατηρούνται πολλά σπίτια από την εποχή της τουρκοκρατίας. Σαν αμοιβή λάχανο από τον Αγά, ο οποίος ήταν επιρρεπής στο αλκοόλ αλλά και πολύ σκληρός.
Μάλιστα, είχε δημιουργηθεί ένα τέλος που λέει ότι από το Ιβραήμ Αγά, μετά από πολλά βασανιστήρια, έσπαξε με μαχαίρι κάποιον Άραβα υπηρέτη. Ακόμα το αίμα του υπηρέτη έχει μείνει αναξίτλο για πολλά χρόνια στους τοίχους του δωματίου που έγινε στο Ιβραήμ Αγά. Μετά τον Αγά, ο πύργος πέρασε στα χέρια του παππού του ποιητή Δροσίνη το 1831, όπου εκεί περνούσε ο ποιητής Γιώργος Δροσίνης πολλά καλοκαίρια. Έπειτα, ο πύργος απέκτησε μια πιο ελληνική και λυρική ιστορία που συνδέθηκε με το μεγάλο Έλληνα λογοτέχνη. Ο Δροσίνης, στο πύργο του, έγραψε μερικά από τα καλύτερα, ποίηματα. Σήμερα, ο πύργος ανήκει στο Δήμο Ιστιαίας Εδιψού και τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ως μουσείο με μια ενδιαφέρουσα λαογραφική συλλογή. Η συλλογή περιλαμβάνει αγροτικά εργαλεία, οικιακά σκεύη και μικρά έπιπλα στο ισόγειο, ενώ στον πρώτο όροφο βρίσκεται το γραφείο του ποιητή, το καπέλο του, παινή, αναμνηστικά και βραβεία για το έργο του. Βρίσκονται επίσης αντικείμενα που συνθέτουν την εικόνα ενός σπιτιού την εποχή του ποιητή. Ο χειράγωγος Μοντοριοβίας. Ένας αναξιοποιητός προορισμός που θα μπορούσε να είναι πόλος 6.000 τουριστών, αποτελούν το οχυρά Βορειοεβίας της Γούβας, στα σύνορα με την παραλία του Καστριού. Τα οχυρά κατασκευάστηκαν το 1936 από τον Ιωάννη Μεταξά, αποτέλεσαν ναυτική βάση των Ελλήνων σε χώρο ειρήνης και είχαν ως σκοπό να ελέγχουν τις κινήσεις των αθλητικών πλοίων προς τον παγασιτικό και τον ευρωπαϊκό κόλπο σε περίπτωση πολέμου. Γι' αυτό το λόγο κατασκευάστηκαν μεγάλα υπόγεια καταφύγια και επίγειες εγκαταστάσεις, στρατώνες, μαγειρία, πυροβολία, κατασκοπευτικοί εξώστες, τεράστιοι προβολείς για έρευνες, επιφάνειες και αέρα και το κυριότερο αντιεροπορικά. Μέσα στα υπόγειά τους διέθεταν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, πυρηνικοθήκη, βλημματοθήκη, θαλάμους φαγητού, ύπνου και υγιεινής του προσωπικού αλλά και ιατρείου. Ακόμα και η εκκλησία υπήρχε που ονομαζόταν Επισκοπή και έτσι ονόμαζαν οι ντόπιοι μέχρι και σήμερα την έκθεση που βρίσκεται στις υπόλοιπες του Λοφίσκου. Στη θάλασσα είχε κατασκευαστεί επιπλέον ένα τεράστιο φράγμα ναρκών και ανθρωποκτηχιακών θετικών πραγμάτων που επίσης εξασφάλισαν την προστασία λιμανιών αλλά και τη διέλευση των πλοίων στο μεγαλύτερο θαλάσσιο χώρο του Εβραϊκού καθώς και του Αιγαίου Καλάβους. Ήταν δηλαδή βαριά οπλισμένο οχυρό με ισχυρό ναρκαλιακτικό δίκτυο για την παγίδευση των πλοίων που ήθελαν να κινηθούν στο βόρειο Εβραϊκό. Μέρος του εξοπλισμού τους αποτέλεσαν το πολεμικό πλοίο Κίλκης με πολύ ισχυρά κανόνια και το πλοίο Δαμασκηνή που εκτελούσε χρέη φυρόπλοιου στο πράγμα αυτό. Άνοιγε και έκλεινε ένα σιδερένιο δίκτυ, κλείνοντας το στενό μεταξύ Ευβίας και Μαγνησίας, ώστε να μην μπορούν να περάσουν τα υποβρύχια. Στις αρχές του Απριλίου του 1941, τα αντιεροπορικά του πλοίου Κίλκης μαζί με τα αντιεροπορικά οχυρών Βόρειου Ευβίας κατάφεραν να ρίξουν ένα εχθρικό αεροσκάφο στην περιοχή των Λιβών, όπου εκεί το Δαμασκηνή βυθίστηκε στις 20 Απριλίου. Μετά την κατοχή, οι Γερμανοί πρόσθεσαν στις ήδη υπάρχουσες κατασκευές και άλλες δικές τους με στόχο τον ευρύτερο έλεγχο της περιοχής, της οποίας την εποπτεία πήραν από τον ελληνικό στόλο. Οι Γερμανοί κατήχαν την περιοχή από το Πάσχα του 1941 στο 1944 που αποχώρησαν από την Ελλάδα. Οι τόπιοι αφηγούνται πολλές μνήμες από εκείνη την περίοδο. Ακόμα έχουν στα αυτιά των γερόντων τα όπλα που σκότωσαν 18 αγωνιστές της ελληνικής αντίστασης για δίπλα στο θάνατο του γερμανικού αξιωματικού. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα σας μιλήσω για τα ελληνικά και τα βασιλικά. Ελληνικά Βορείου Ευβίας. Ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Βόρειας Ελλάδας είναι το μικρό χωριό που ονομάζεται Ελληνικά. Τα ελληνικά μπορεί να έχουν μικρή έκταση, αλλά είναι πόλος έλξης χιλιάδων τουριστών κάθε χρόνο με επισκεψιμότητα που κάποιες φορές φτάνει στο κόκκινο. Το πανάρχι αυτό χωριό είναι χτισμένο πάνω σε ένα πευκόβητο λόφο με εξαιρετική θέα προς το Αιγαίο Βέλαιο. Το όνομά του προέρχεται από την εποχή της Ναυμαχίας του Αρτεμισίου, το 480 π.Χ., μιας και στον όρμο των ελληνικών είχε γυροβολήσει ο ελληνικός στόλος. Στα ελληνικά βρίσκεται επίσης ίσως και η ομορφότερη παραλία της Βόρειας Εύβοιας. Στην παραλία αλλά και μέσα στη θάλασσα υπάρχει ψηλή άμμος και στο κέντρο του φυσικού κόλπου ένα γραφικό νησάκι
Ναι, με το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου μπορεί κανείς να το επισκεφθεί. Κολυμπώντας μέχρι εκεί, με μεγάλη προσοχή βέβαια, στα βράχια του νησιού λόγω της προσκόλλησης πολλών Αθηνών. Πρόκειται για έναν αναπτυσσόμενο τουριστικό προορισμό με αρκετές ταβέρνες και νοικιαζόμενα δωμάτια σε καταπράσινο τοπίο με πέτρα. Αυτή η φυσική ομορφιά είναι αυτό που κάνει τον ταξιδιώτη να έρθει ξανά και ξανά στη Βόρεια Έλληνα. Ο Άγιος Νικόλαος εύλογα μπορεί να χαρακτηριστεί και ως το επίνιο των ελληνικών από την αρχαιότητα και τους περσικούς πολέμους. Ακόμη, εύκολη είναι η επίσκεψη και με σκάφος από 5 κοντινές παραλίες. Αυτές είναι ο Ξεροπόταμος, Πλατανιάς, Μικρός Πλατανιάς, Λιανή Άμμος και τέλος η παραλία Ξαροπούλη. Είναι κατάλληλη για οικογένειες με μικρά παιδιά. Το μόνο αρνητικό είναι ότι η παραλία δεν είναι οργανωμένη, καθώς δεν υπάρχουν καθίσματα και άλλα αντικείμενα άνεσης. Από τη στιγμή όμως που κανείς βλέπει αυτό το καταπράσινο τοπίο που του φέρνει γαλήνη, ηρεμία και χαλάρωση και το ταξιδεύει σε ένα φανταστικό κόσμο, μπορεί άνετα να προσαρμοστεί, στρώνοντας απλά μια πετσέτα στην αμμουδιά και απολαμβάνοντας τη στιγμή. Βασιλικά Βορείου Ευβίας. Τα βασιλικά είναι κτισμένα σε πλαγιά και βρίσκονται επάνω στον εθνικό δρόμο της Θείας Χαλκίδας στην ανατολική πλευρά της Βόρειας Έλλης. Για την ακριβή χρονική στιγμή ίδρυσης του οικισμού δεν υπάρχουν ιστορικές αναφορές. Σύμφωνα με την παράδοση, η ονομασία Βασιλικά δόθηκε γιατί κατά την αυμαχία του Αρτεμισίου αγκυροβόλησε στην παραλία Ψαροπούλη τα καράβια του βασιλιά Ξέρχη της Περσίας. Εκεί βρισκόταν τότε το χωριό, αλλά για να γλιτώσουν τις επιδρομές και τις λαϊλασίες των πειρατών, οι κάτοικοι το μετέφεραν στη σημερινή τοποθεσία. Στα μέσα του 17ου αιώνα, όταν έφυγαν οι Τούρκοι την περιοχή, μοιράστηκε στους ντόπιους κατοίκους. Επίσης, την περίοδο της γερμανικής κατοχής από τον όρμο των Βασιλικών, φυγαδεύτηκαν πολλοί Έλληνες αντιστασιακοί και ξένοι πολεμιστές προς τη Μαγνησία, Βόρεια Ελλάδα, Μικρά Ασία και Αίγυπτο. Σήμερα, τα βασιλικά διατηρούν την γραφικότητά τους, αλλά γνωρίζουν ανάπτυξη. Αν και στο κύριο επάγγελμα οι κάτοικοι του είναι αγρότες, πολλοί ασχολούνται με τον τουρισμό. Αυτό οφείλεται στην ομορφιά της περιοχής με την πλούσια βλάστηση, αλλά και στην παραλία που βρίσκεται κοντά στο χωριό με την ονομασία Ψαροπούλη. Το Ψαροπούλι είναι μια διαρκώς ανερχόμενη δύναμη στον τουρισμό της Βόρειας Έλλειας. Μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά και πληθώρα από ανοικιαζόμενα δωμάτια σας περιμένουν να σας φιλοξενήσουν. Το Ψαροπούλι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια παραλία όπου τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα αρκετά φημισμένο προορισμό για καλοκαιρινές διακοπές. Η τεράστια σε μήκος παραλία προσφέρει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να κάνει τον μπάνιο του όπως επιθυμεί. Κατά μήκος παραλίας θα συναντήσετε ταβερνάκια, ουζερί και καφετέρια. Τα νερά της παραλίας είναι γαλαζοπράσινα και κρυστάλλινα και στο γυαλό υπάρχει ψηλό μπότσολο με άμμο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα δημοφιλή παραλία της Βόρειας Έλλειας που δέχεται πολλούς επισκέπτες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και προσφέρει όλες τις ανέσεις. Από το μικρό λιμανάκι κατά την καλοκαιρινή